Γεια σας παιδιά, Ζωντάξ εδώ, νέο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε επιτέλους βγήκε το FIFA 21, για την ακρίβεια το EA Try, το EA Access συγγνώμη, για το FIFA 21, και θα παίξουμε ένα draftάκι. Δεν έχω παίξει καθόλου ούτε Division Rivals ούτε Squad Battles, οπότε θα είναι το πρώτο μου παιχνίδι ή παιχνίδια, στο, ελπίζω παιχνίδια στο FIFA 21, στο συγκεκριμένο draft, ελπίζω να τα πάμε καλά και γιατί όχι να πάρουμε και ωραία packs να βοηθήσουμε λίγο την ομάδα μας. Έχω βάλει μερικά FA points και θα ανεχάρουμε και ένα pack opening αύριο μικρούλι από SBCs, θα δούμε για την ομάδα μας, οπότε θα έχουμε σχεδόν βίντεο κάθε μέρα. Γι' αυτό όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι κάντε μια γραφή, κάντε και ένα like να με βοηθήσετε και ένα καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο. Θα έχουμε πάρα πολύ content και υλικό δηλαδή μέσα στη χρονιά. Και μάλλον κάθε μέρα βίντεο ελπίζω όσο μπορώ. Οπότε αυτά, πάμε να κάνουμε ένα ντραφτάκι, να το ευχαριστηθούμε και να χτίσουμε μια ωραία ομάδα. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. 300 FA points και για να δούμε τα συστήματα. Ελπίζω σε κάτι καλό. Οκ, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. 4-2-3-1 είναι το αγαπημένο μου σύστημα από πέρσι. Αν και φέτος τώρα λογικά δεν θα δίνει icons, αλλά πάμε με το 4-2-3-1 για σιγουριά, μια και το ξέρουμε το σύστημα. Και ξεκινάμε με έναν ωραίο Martial και Bale. Οκ. Μαρσιάλ έχει 4 skill moves, 3 weak foot. Ο Κομάν μπαίνει σε left back, οπότε δεν τον παίρνουμε σίγουρα. Πάμε με το Μαρσιάλ, παιδιά, για σιγουριά. Μια χαρά κάρτα είναι. Πιστεύω να μου βγει. Για να δούμε. Εδώ έχουμε Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραία κάρτα. Λίγο το pace είναι λίγο κακό, αλλά τον παίρνουμε 87 overall. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε Αντρές Περέιρα, 75. Οκ. Okay. Τουλάχιστον κάνει perfect link με το Μαρσιάλ. Εδώ δεν έχουμε πάλι κάτι καλό. Πάμε τον Περέιρα. Okay. Πάμε δηλαδή για EPL από ό,τι φαίνεται. Από τις πρώτες κάρτες. Εδώ CDM φαίνεται να είναι καλό. Μας δίνει Ντίντι, αλλά πάμε το Fred, γιατί είναι ο οποίος από πέρσι κάνει και perfect link και με τον Bruno Fernandes, οπότε πάμε αυτόν. Και εδώ δίνει Καζεμίρο και τον Κιμίχ. Πάμε Καζεμίρο, γιατί είναι Βραζιλιάνος και κάνει link, όχι perfect link, κάνει link με όλους. Οπότε πάμε Καζεμίρο. Εδώ πέρα δεν είναι καλό μάλλον. Okay, δίνει τον Emerson, ο οποίος και αυτός είναι Βραζιλιάνος, κάνει perfect link τώρα με τον Καζεμίρο. Okay. Και εμείς τρέχουμε πάρα πολύ, οπότε είμαστε καλά από αυτό. Δίνει και Μαρκίνιος. Πάμε full για Man United Team και, εντάξει, και Βραζιλία. Okay. Εδώ πέρα κάτι καλό. Δεν είναι μάλλον. Okay, είναι και Μπεπέ, 81 overall. Έχει φάγει ένα downgrade, αλλά έχει από ό,τι φαίνεται πολύ καλή κάρτα. Τον διαλέγουμε εννοείται. Και left back τι έχουμε. Έχουμε τον Λούκας. Okay. Εντάξει, όχι κάτι τρελό η ομάδα μας, αλλά είναι μεστή ομάδα, πολύ τιμή ομάδα. Εδώ έχουμε ένα Βλαχοδήμο, έχουμε και τον Benitez, οπότε πάμε τον Benitez, ο οποίος είναι από την Nice, 81 overall. Έχουμε κάτω chemistry, δεν έχουμε κάποιον πολύ καλό παίχτη, αν εξαιρέσει Martial και Bruno Fernandes, αλλά είμαστε ok. Εδώ έχουμε Hazard, ο οποίος και αυτός έφαγε downgrade, αλλά θα τον διαλέξουμε εννοείται για Super Sub αντί για τον Pereira. Και Marcelo έδωσε, αλλά πιστεύω είναι καλύτερα να πάρουμε Hazard ως Super Sub. Εδώ έχουμε έναν Willian, έχουμε έναν Hernandez. Ο Willian δεν νομίζω να χωρέσει. Πάμε τον Hernandez, αν μπει για αλλαγή, σε κανένα right back. Εδώ έχουμε το Βεν, πάμε τον το Βεν λογικά και αυτό δεν νομίζω να χωρέσει. Στην αρχή είναι καλό να παίρνει. Εδώ έχουμε Γκόμες 87. Εν τω μεταξύ ο Γκόμες σε κάθε αρχή του FIFA νομίζω παίρνει inform. Αν δεν κάνω λάθος και πέρσι είχε πάρει inform. 86 overall ήταν νομίζω, πάλι καμ. Οπότε ναι, πάμε τον Γκόμες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για τον Περέιρα τη West Brom. Okay. Εδώ δίνει Σαλάχ, οπότε μάλλον θα βγει ο Σαλάχ σε καμ. Ο Super Sub μαζί με τον Αζάρ. Οκ, okay, οπότε ο Γκόμες ίσως να μην χρησιμοποιηθεί τόσο εύκολα. Εδώ τι έχουμε, έχουμε τον Βιέρα και αυτός δεν θα χρησιμοποιηθεί. Οκ, okay. Εδώ πέρα δεν είναι καλά από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, όχι, είναι. Μπερνάντο Σίλβα 87 overall. Και αυτός δεν νομίζω, δίνει πάρα πολλά extremes, οπότε λογικά είναι καλύτερο να παίρνεις σύστημα με wingers στο draft, στην αρχή τουλάχιστον. Εδώ έχει Καράσκο, έχει και Όσκαρ, πάμε τον Όσκαρ. Δεν νομίζω και αυτός να μπει πουθενά. Θέλουμε ένα left back και ένα right back. Δίνει Κουτίνιο, ο οποίος Κουτίνιο πλάκα πλάκα λογικά μπορεί να είναι βασικός αντί για τον Περέρα της United, γιατί είναι Βραζιλιάνος, βασικά και εδώ πέρα μπαίνει και αν τον αλλάξουμε αυτόν πάει σε 10 chemistry, οπότε είμαστε πάρα πολύ κομπλέ από αυτήν την άποψη, αλλά λογικά δεν μου πολύ αρέσει κάρτα του Κουτίνιο, θα βγαίνει η αλλαγή λογικά. Εδώ τι έχουμε, δεν έχουμε κάτι καλό, έχουμε Van Aanholt, ο οποίος εντάξει δεν χωράει, αλλά okay, είναι πολύ καλή κάρτα και για starter squad. Εδώ έχουμε έναν Χιμένες, ένα Μάτι. Ο Μάτι επίσης χωρούσε, αλλά εντάξει δεν παίζει τόσο πολύ νόημα τώρα. Παίρνουμε Χιμένες και goalkeeper παίρνουμε τον Σα. Οκ. Okay. Εντάξει, η ομάδα μας είναι τίμια. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Πολύ basic ομάδα, αλλά καλή για αρχή πιστεύω. Έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο καμ. Λογικά θα βάζω Σαλάχ αντί για τον Περέρα. Κουτίνιο θα βγάζω και θα βάζω Αζάρ.
Κάτι άλλο δεν βλέπω. Εντάξει. Καλή ομαδίτσα, οκ, okay, καλή άμυνα αν εξαιρέσει λίγο τον Emerson. Οπότε είμαστε καλά και πάμε στο πρώτο draft. Και με Bielsa coach πιστεύω θα είμαστε ok. Πόσο 11 έχουμε? Έχουμε 84, οκ. Okay. Καλό τραφτάκι. Πάμε στα μάτς να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε πώς είναι το νέο παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, αρχικά έχει την Μπελέ και φάτισε 4,5-3 την αυτό. Γενικά δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Θα δούμε. Με προβληματίζει λίγο εκεί πέρα την Μπελέ και ο Φάτη. Αυτό είναι καλό για μένα, αλλά οκ, okay, για να δούμε. Λοιπόν, μετά από 15 λεπτά που έχουμε παίξει λιγάκι, μου φαίνεται λίγο βαρύ το gameplay, κλασικά όπως είναι κάθε χρόνο. Απλά έχουν αλλάξει λίγο το animation στις πάσες. Τι έκανα εδώ πέρα, έχουν αλλάξει λίγο το animation στις πάσες. Κλασικά, λίγο στο shoot. Γενικότερα είναι όπως κάθε χρόνο. Αυτό έχω να πω. Μικρές διαφορές με το FIFA 20. Έχω ξενερώσει λιγάκι γιατί πραγματικά φαίνεται το ίδιο παιχνίδι. Απλά είναι λίγο πιο αργό. Οι κινήσεις, ας πούμε, λίγο πιο ρεαλιστικές. Να το πω, πιο βαριές, πιο αργές. Αυτό, αλλά κατά τα άλλα είναι the same game. Οπότε λογικά θα γίνουν patch, θα αλλάξει το παιχνίδι όπως είναι κάθε χρόνο. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Ναι, κλασικά. Κλασικά, όχι. Κλασικά λοιπόν, όπου πήγα να πω, μετά νόμιζα θα τελειώσουμε τη μία. Κλασικά, όπως κάθε χρόνο, έχω μεγάλο θέμα με την άμυνα. Και βλέπω και φέτος να έχουμε παρόμοιο θέμα δυστυχώς, παιδιά. Ελπίζω να το λύσουμε νωρίς. Μην το ξέρω πρώτο μάτς, αλλά το καταλαβαίνω, θα έχω θέμα με την άμυνα πάρα πολύ μεγάλο. Οκ. Okay. Ένα καλό σουτ εδώ πέρα. Εντάξει. Αντικειμενικά, καλό σουτ ήταν, απλά ήταν και μεγάλη επέμβαση. Οκ. Okay. Για να δούμε τα corner λίγο. Καλό είναι αυτό. Αχ! Άτυχο. Πάντως, καλό πρώτο corner. Οκ. Okay. Καλό σημάδι αυτό. Οκ. Okay, εδώ Μαρσιάλ. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο Μαρσιάλ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο γκολάκι. Φαίνεται γρήγορο. Φαίνεται πολύ καλή κάρτα. Εννοείται είναι πανάκριβο, αλλά φαίνεται πάρα πολύ καλή κάρτα. Οκ. Okay. Και κάνουμε το 1-1. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Okay. Φύγαμε. Λογικά θα τον πιάνει έτσι. Οκ. Okay. Τώρα αριστερό έχει. Πρέπει να έχει αριστερό έτσι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαλάχ 1-2. Κάναμε ολική ανατροπή. Σαλάχ λέω. Μαρσιάλ 1-2. Κάναμε ολική ανατροπή. Και οκ. Okay. Okay. Εδώ πρέπει να τον κόψω κάπως. Κοιτάξτε τι πάσα περνάει εκεί πέρα. Τι πάσα περνάει. Πραγματικά είναι κρίμα. Εντάξει. Πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκεί. Τι να πω. Τι πάσα πέρασε, τι πάσα είδε. Εντάξει. Αν τρώει τα γκολ, δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά πέρασε τον αντίπαλό μου. Ήταν τρομερή πάσα. Δεν μπορούσα να την κόψω. Εδώ, Μαρσιάλ. Πάμε λίγο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. 4-3. Οκ. Okay. Το παλεύουμε. Για να δούμε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Πάμε. Ωραία. Νομίζω τη δίνουμε τώρα. Πάμε λίγο Μαρσιάλ. Οκ. Το έκανα λάθος, Δεν το υπολόγισα καλά, παιδιά, δυστυχώς. Δεν το υπολόγισα καθόλου καλά. Ένα λεπτό καθυστερήσεις. Οκ, το είδαμε και αυτό. Οκ. Τέλος πάντων, 4-3 χάσαμε δυστυχώς πρώτο match. Κλασικά, όπως και πέρσι στο πρώτο draft, χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και φέτος. Εντάξει, η δικαιολογία είναι το πω ότι είναι το πρώτο μου game για φέτος, δυστυχώς, αλλά οκ. Θα σου πω 4-3, κάτι ήταν καλό ματσάκι. Εντάξει, δεν νομίζω να βγάλουμε κάτι εδώ πέρα. Απλά ναι, το gameplay, τέλος πάντων, να κάνουμε μια σύνοψη γενικά. Το gameplay μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εντάξει, λογικό, πρώτο ένα ματς έπαιξα. Θα έχουμε καλή ολοκληρωμένη εικόνα μετά να παίξω κανένα δεκαριά παιχνίδια το λιγότερο. Ελπίζω να βελτιωθώ πάρα πολύ στην άμυνα φέτος. Θα το τραχαρντάρω πάρα πολύ φέτος και στο Wicked League. Έχουμε στόχο τον Goldena. Να πάμε Goldena από την αρχή και προς τα τέλη του FIFA, δηλαδή όταν βγει η Team of the Season, να κυνηγάμε εκεί πέρα και μετά τα Χριστούγεννα δηλαδή το Elite. Αλλά αρχικά να εξασφαλίσουμε τον Goldena, να πηγαίνουμε Goldena με ασφάλεια, δηλαδή με άνεση ήθελα να πω κάθε φορά φέτος και μετά και τα άλλα θα έρθουν. Τώρα από τα packs εδώ, εντάξει, κλασικά τίποτα. Θα έχουμε όμως αύριο, όπως είπα, pack opening καλό με SBCs και με λίγα FA points. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά για σήμερα. Όπως είπα, κάντε ένα like, σας αρέσει το βίντεο, μην αφήνετε να γίνει στο κανάλι και τα λέμε αύριο. Γεια σας.